Απόλλωνας και Δάφνη. Οι αρχαίοι Έλληνες λάτρευαν το θεό Έρωτα, το γιο της θεάς Αφροδίτης, της θεάς της ομορφιάς. Το λάτρευαν λοιπόν και είχαν μεγάλο σεβασμό γι' αυτόν. Ο Έρωτας λοιπόν είχε όψη παιδιού, λεπτοκαμωμένα, λευκά φτεράκια στην πλάτη του. Περνούσε δε το καιρό του, πετώντας εδώ και εκεί και ρίχνοντας χρυσά βέλη με το τόξο του. Μια μέρα συνάντησε τον Απόλλωνα, που εκτός βέβαια από θεός του φωτός και προστάτης των τεχνών, ήταν επίσης και θεός της τοξοβολίας. Ο Απόλλωνας είχε κάποτε εξοντώσει τον Πίθωνα, ένα φοβερό τέρας με σώμα φιδιού, και από τότε δεν σταματούσε να καφιέται για το κατόρθωμά του, αλλά και να ηρωνεύεται τους άλλους. Είπε λοιπόν στον Έρωτα όταν τον είδε: «Πρόσεχε με το τόξο, παιδάκι, δεν είναι παιχνιδάκι. Θα με πετύχαινε στο μάτι, άτακτο αγοράκι». Αμάν, όταν το άκουσε αυτό ο Έρωτας, προσβλήθηκε. Α, προσβλήθηκε πολύ. Γι' αυτό όπλησε το τόξο του με ένα από τα μαγικά χρυσά του βέλη, σημάδεψε και τσακ, πέτυχε τον Απόλλωνα κατευθείαν στην καρδιά. Τώρα λοιπόν, ξέρετε τι θα γινόταν, ε? Ακριβώς. Τώρα ο Απόλλωνας θα ερωτευόταν παράφορα το πρώτο κορίτσι που θα αντίκριζε. Λίγο αργότερα, μια πανέμορφη νύφη, η Δάφνη, πέρασε από δίπλα του. Και τότε ο Απόλλωνας, όπως ήταν άλλωστε αναμενόμενο, την ερωτεύτηκε με την πρώτη ματιά. Για κακή του τύχη όμως, δεν τον ήθελε. Η νύφη τον απέρριψε. Ο θεός όμως της μουσικής και της ποίησης, εκείνος της αφιέρωνε ρομαντικούς στίχους, γλυκές μελωδίες, έκανε ό,τι μπορούσε δηλαδή, αλλά τίποτα. Η Δάφνη δεν καταδεχόταν να του ρίξει ούτε μία ματιά. Κάθε φορά που τη συναντούσε, της εξέφραζε τα συναισθήματά του, αλλά δεν έβρισκε ανταπόκριση. Μια μέρα όμως, μέσα στον ενθουσιασμό του, έτρεξε για να την αγκαλιάσει. Και εκείνη το βάλε στα πόδια. Έτρεχε γρήγορα, τρομαγμένη, αλλά και αφάνταστε ενοχλημένη. Και τότε ο Απόλλωνας βάρθηκε να την κυνηγά. Λίγο πριν τη φτάσει, η Δάφνη στράφηκε στη Γαία, τη θεά της γης, για βοήθεια. «Αχ, μητέρα Γαία, αχ, μητέρα Γαία, σε γετεύω. Αχ, για να γλιτώσω, κάνε με δέντρο». Και η Γαία τη λυπήθηκε και πραγματοποίησε την επιθυμία της. Μπροστά στα έκλικτα μάτια του Απόλλωνα, τα πόδια της Δάφνης μετατράπηκαν με μια σε δυνατές ρίζες και έγιναν ένα με το χώμα. Φλοιός κάλυψε όλο της το κορμί. Τα χέρια της δε έγιναν κλαδιά και τα μακριά της μαλλιά μεταμορφώθηκαν σε όμορφα φύλλα με ένα λαμπερό πράσινο χρώμα. Όταν επιτέλους κατάφερε να την αγκαλιάσει, η Δάφνη είχε γίνει πια σωστό δέντρο. Το βέλος του Έρωτα, ωστόσο, ήταν ακόμα γερά καρφωμένο στην καρδιά του Απόλλωνα. Και έτσι ο Θεός διάλεξε τη Δάφνη για ιερό του φυτό. Ενώ μάλιστα της έδωσε και το προνόμιο τα φύλλα της να μένουν κατά πράσινα όλο το χρόνο και να μην τα χάνει ποτέ. Από τότε, αθλητές που διακρίνοντας τους αγώνες, ήρωες και καλλιτέχνες, λάμβαναν ως βραβείο στεφάνι Δάφνης, το οποίο συμβόλιζε τη δόξα και την υπεροχή.